Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι θα πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες ώρες από το μέτωπο του κυρού και σε ποιες περιοχές θα χιονίσει. Μαζί με ο μετεωρολόγος μας, ο κύριος Γιώργος Εμμανουήλ. Καλησπέρα, κύριε Εμμανουήλ. Έχουμε μπει στην καρδιά αυτής της κακοκαιρίας, η οποία σιγά-σιγά κατεβαίνει προς τα νότια. Σωστά. Ήδη έχει κατέβει στις περιοχές τις ορεινές της Θεσσαλίας. Μέσα στη νύχτα περιμένουμε να κατέβει και νοτιότερα και μέσα στη νύχτα λοιπόν να επηρεάσει και τα ορεινά της Αττικής, την Πάρνηθα πιο συγκεκριμένα, ενώ αύριο θα έχουμε χιονοπτώσεις και στα ορεινά και ημιορεινά της Πελοποννήσου, αλλά και σε παιδινές περιοχές νωρίς το πρωί της Βορείου Ελλάδος. Σιγά σιγά, όπως βλέπουμε και στο χάρτη, μέσα στη γραμμή είναι η περιοχή που θα επηρεαστεί από την κακοκαιρία. Στην εικόνα της Τετάρτης, έτσι. Ακριβώς. Στην έξω πλευρά της γραμμής, από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε σταδιακή βελτίωση του καιρού. Ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα συνεχιστούν οι χιονοπτώσεις που, όπως είδαμε, αύριο το βράδυ θα επεκταθούν και στα ορεινά της Κρήτης. Πάντως, υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι της κεντρικής και νότιας Ελλάδας, κυρίως προς τα ανατολικά, που η κακοκαιρία συνεχίζεται για τουλάχιστον 48 ώρες ακόμη, έτσι. Όχι 48, περίπου 36 ώρες να πούμε, καθώς από την Πέμπτη το πρωί θα αρχίσει σιγά σιγά η βελτίωση του καιρού και στην υπόλοιπη χώρα. Βλέπουμε Πέμπτη νωρίς το πρωί σε περιοχές της Ανατολικής Στερεάς θα έχουμε ακόμα κάποια λίγα φαινόμενα και σιγά σιγά θα περιοριστούν στην περιοχή της Κρήτης. Σιγά σιγά επίσης θα εξασθενήσουν και οι άνεμοι και από την Παρασκευή πλέον θα έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας. Μικρής διάρκειας λοιπόν αυτή η πρώτη κακοκαιρία του φετινού χειμώνα. Να σας ευχαριστήσω. Επειδή ήταν και νωρίς. Έτσι. Ας την κρατήσουμε λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Το θερμόμετρο, όπως βλέπετε, υποχωρεί.